Κυρίε και κύριοι, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Είμαι ο Πάνο Παναγιοτόπουλο και είστε στην κόκκινη ζώνη. Από αυτή τη Δευτέρα, δικαιούμεθα, δεν λέω υποχρεούμεθα, δικαιούμεθα να λέμε σε όλου και σε όλε εγκάρδιε ευχέ. Καλέ γιορτέ. Με λιγότερα προβλήματα, με υγεία, δύναμη και αντοχέ για να αντιμετωπίζουμε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα. Κυρίε και κύριοι, έχουμε μια έκρηξη βία σε όλα τα επίπεδα θα έλεγα κοινωνικής δραστηριότητας. Και αν θέλετε έχουμε και το κερασάκι στην τούρτα. Δεν μας έφτανε η έκρηξη βία στους ανηλίκους, έχουμε να πούμε πολλά στην πορεία. Δεν μας έφτανε η έκρηξη βία στους δρόμους του λεκανοπεδίου και όχι μόνο, που είναι διάχυτη. Θα μιλήσουμε για αυτά που έγιναν στον Γκάζι, διασήμαντων αφορμήν για να θυμηθούμε μια παλιά βραβευμένη ελληνική ταινία ένα μπράβο ο οποίο είχε στην πλάτη του το μισό ποινικό κώδικα τη Αλβανία και τον άλλο μισό ποινικό κώδικα τη Ελλάδο, κυκλοφορούσε με ένα πανάκριβο Range Rover άνετος, είχε το πιστόλι του και μάλιστα οπλισμένο στη μέση του και για τελείω αστείο καυγά, για μια λακούβα που πέρασε το τζιπ, ε, κάθισε και πιστόλισε στο κεφάλι τρει κριτικού που η ηρωνία της μοίρα είχαν έρθει στην Αθήνα για ένα bachelor party ενός κολυτού του, φίλου. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Το κερασάκι ποιο είναι σε αυτή την έκρηξη βία, για την οποία θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχω καλό ρεπορτάζ. Το κερασάκι είναι ότι επανεμφανίζεται ένα είδος εκρηκτικής ύλης και μία αυτοσχέδια βόμβα, ευτυχώς δεν εξεράγει, γιατί θα είχαμε θύματα, με την τεχνοτροπία, προσέξτε τι λέω, και την τεχνογνωσία με την οποία δούλευαν μόνο τρομοκρατικές οργανώσεις στην Ελλάδα. Τελεία. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο.